ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από τον θάνατο του πρώιου, του δασκάλου μας. 1958 γεννήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα Αμιντέου. Παντρεμένος και με την καθηγήτρια φυσικής αγωγής και μαθήτριά του και συνεργάτητά του Μαρία Δούκα. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του. Διακρίθηκε αρχικά ως αθλητής στη Γερμανία από το 1980. Ήρθε στην Καστοριά να υπηρετήσει την θητεία του. Ίδρυσε αμέσως την επόμενη χρονιά το 81 τον Μακεδονικό, όπου εργάστηκε ως προπονητής μέχρι τον Νοέμβριο του 2016. Είχαν μαθητεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή 4.500 αθλητές. Αυτά είναι τρομακτικά πράγματα για τον Σταύρο τον Πρωιό. Η προπονητική του πορεία ήταν επιτυχημένη τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε διεθνές επίπεδο επί σειρά ετών, έχοντας αναδείξει συνολικά 9 παγκόσμιους πρωταθλητές, 6 πανευρωπαϊκούς, 4 Βαλκανιονίκες και περισσότερους από 160 πανελλήνιους πρωταθλητές, οι περισσότεροι από τους οποίους σπούδασαν λόγω των διακρίσεών τους και σήμερα έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Ήταν ο πρώτος διδάξας Έλενα της κινησιολογίας της διαιτησίας, γεγονός που τον καθιέρωσε υπεύθυνο διαιτησίας στην Ελλάδα καθώς και διεθνή διαιτητή ως το 1986. Υπήρξε και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τεκβοντό. Από το 1987 μέχρι το 2005 διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τεκβοντό. Μια πολύ δυναμική λοιπόν προσωπικότητα, Σταύρος Πρόιος, με πρωταρχικό μέλημα όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζει την πόλη, να στηρίζει την Καστοριά, τον αθλητικό τουρισμό, διεκδικώντας να διεξάγονται κάθε χρόνο επίσημοι αγώνες εδώ στην Καστοριά και τα κατάφερνε. Κάθε φορά που ταξίδευε στο εξωτερικό ως υπεύθυνος αποστολής της Εθνικής Ομάδας, περνούσε πρώτα από το Δημαρχείο προκειμένου να προμηθευτεί προσπέκτου της Καστοριάς για να τα προωθήσει. Πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν η προσφορά του και εδώ και για την δική μας γειτονιά και για τη γειτονιά της Καλλιθέας. Να υπενθυμίσω ότι από το 8 μέχρι το 10 διατέλεσε και πρόεδρος ακόμη και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο μας εδώ, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας, και υπέρτατη τιμή για την προσφορά του στο άθλημα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όπου διατέλεσε αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής στα Εκβοντό. Δάσκαλος Δοής λοιπόν, όπως όλοι τον φώναζαν, τον δάσκαλό μας, ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος, χαρισματικός, εργατικός και δοτικός. Είδα σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά πόσες αναρτήσεις υπάρχουν και από μαθητές του κτλ. Στο διαδίκτυο και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Φεύγοντας, να υπενθυμίσω και αυτό, Έλενα, πρόσφερε τους δύο αμφιβληστροειδείς χιτώνες του στα μόνα όργανα που ήταν σε καλή κατάσταση μετά από 47 ημέρες στην Αττική, ως το τελευταίο το ανεκτίμητο δώρο ζωής στους συνανθρώπους του. Να το ξέρουμε και αυτό και να το θυμόμαστε. 5 χρόνια λοιπόν σήμερα, ήταν 13 Ιανουαρίου του 2017 όταν έφυγε από την ζωή, μαχόμενος παλικαρίσια ως το τέλος. Όμως η καρδιά του, που ήταν γεμάτη αγάπη, έμπνευση και χαμόγελο, συνεχίζει να μας δίνει παλμό και να συνεχίζει να δονείται όσο οι ιδέες του μεταδίδονται από όλους μας και από βεβαίως από τους μαθητές του, γιατί το ξανατονίζω, είναι συγκινητικό αυτό που ζούμε και σήμερα. Άφησε επίσης το λοιπόν ένα τεράστιο έργο, όχι ένα κενό, και οφείλουμε όλοι να γαλουχίσουμε με τις αξίες και τα δυναμικά του και να πιστέψουμε στο όρομά του, να το συνεχίσουμε. Εκατοντάδες παιδιά που δεν γνώρισαν ποτέ, δεν τον γνώρισαν ποτέ, ζουν ήδη με αυτές. Λίγο να ακούσουμε όμως και τον Σταυρό. Να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Τι είναι αυτοί, τι γνωρίζουν. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω όλα αυτά, όλες αυτές τις σκέψεις μου για τους δασκάλους και στο τέλος να σας πω και αυτό το πολύ ευχάριστο που έχω. Έτσι. Ένα απόσπασμα λοιπόν από ομιλία του για το Τεκβοντό. Είναι σημαντικό. Μιλάμε για τον ιδεώδη δάσκαλο. Τα δύο μέρη του Τάικβοντο, πνεύμα και τεχνική, να διδάσκονται μαζί.
Γι' αυτό ο ικανός δάσκαλος συνδυάζει το γνώρισμα του νόμου και στρατιώτη. Δηλαδή, πρέπει να έχει τα ακόλουθα. Γερές ηθικές αρχές. Καθαρή άποψη και φιλοσοφία για τη ζωή. Υπεύθυνη άποψη σαν δάσκαλος. Επιστημονικό μυαλό σε θέματα τεχνικής. Γνώση των ζωτικών σημείων της ανθρώπινης ανατομίας. Ακλόνητη ακυριότητες όποιες επιθύσεις. Αθωσίωση στην εξάρτηση του τάει ποτό σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να εντείνει εμπιστοσύνη στους αδελφούς του, στους συναδέλφους του και στους νεοτέρους του. Να είναι υπεύθυνη ανεπτυγμένη προσωπικότητα. Αναφερόμενοι οπλιστικά στις μαύρες ζώνες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι κατά βάθος δεν υπάρχει ο απόλυτος τέλειος δάσκαλος που ολοκλήρωσε τις γνώσεις του και δεν έχει τίποτα άλλο πλέον να διδαχθεί. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει ή αγνοούν τελείως την αλήθεια. Νομίζω λεσμένα πως με την απόκτηση της μαύρης ζώνης οι μερικών μεταλλείων έχουν πάθει τα πάντα. Θεωρούν τον εαυτό τους ολοκληρωμένο δάσκαλο. Δεν δέχονται από κανέναν διορθώσεις ή παρατηρήσεις. Δεν δέχονται να διδαχθούν από κανέναν όσο ανώτερος κι αν είναι αυτός και μάλιστα αποτομούν τα κριτικά του παλιωτέρους ή ανωτέρους. Στην ουσία δεν υπάρχει δάσκαλος που να μην έχει να διδαχθεί κάτι ακόμα. Ο καθένας στο περιβαλλον είναι ταυτόχρονα μαθητής και δάσκαλος. Μαθητής, εφόσον πάντα θα διδάσκεται, και δάσκαλος, όσο μπορεί να διδάξει σωστά αυτά που γνωρίζει. Όπως υπάρχει η κατώτερη, μέση, ανώτερη και ανώτατη επένδυση στην παιδεία, έχει και μαθητής του ταϊκοντό προχωρώντας στη διαδικασία, έχει αυτός περισσότερες γνώσεις από τις μικρότερες ζώνες. Αλλά και πάντοτε υπολείπεται των ανωτέρων και παλαιότερων. Και όμως το Πανεπιστήμιο Επιστήμη δεν τελειώνει τη στιγμή της αφόπησης του πτυχίου, αλλά αντίθετα τότε πραγματικά αρχίζει, έτσι και ο μαθητής, μετά τον πρώτο καν, αρχίζει ουσιαστικά να μαθαίνει. Και όσο προχωρά, τόσο συναντά καινούριες επιτυχίες μάθησης. Και όπως το επιστήμον, όπως δεν αφήνει και γνωρίζει καλύτερα την επιστήμη του ασχόλεστη, τόσο καταλαβαίνει πόσα λίγα γνώρισε. Ενώ πίστευε ότι αυτά που ήξερε υπαρκούσαν. Έτσι και ο μαθητής όσο εμπαθύνει στον τέκοντο, τόσο διαπιστώνει τις περιορισμένες γνώσεις και ικανότητες του. Δεν υπάρχει τέλος στον τέκοντο. Ο μαθητής βελτιώνεται συνεχώς, αλλά παραμένει αιώνιος μαθητής. Μόνο έτσι θα φτάσει στην τέλεια γνώση, στη μεγάλη αλήθεια, ότι τελικά δεν γνωρίζει τίποτα σε σχέση με αυτά που υπάρχουν, που συμβαίνουν και που η φύση διαθέτει. Αλλήμωνα στο μαθητή που θα πιστέψει παραφουσκωμένος από υπερηφάνεια, έμπαση, αλασονία, τροφικό εγωισμό και περιορισμένη δυνατότητα σκέψης, πως δεν έχει πλέον τίποτα άλλο και από κανέναν να διδαχθεί. Μόνος του φράζει την ανθρακό της εξέλιξής του. Μόνος του σταμάτη τη βελτίωσή του και συνήθως βαθιά χάνει και τις γνώσεις που είχε, κατεβαίνοντας στην ουσία μερικά σκαλοπάτια. Αλλά κι αν ακόμα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο στατικός, εκ των πραγμάτων με την πάρα του χρόνου μένει πίσω. Γιατί τα πάντα κινούνται, εξελίσσονται και τίποτα δεν είναι ακίνητο. Αυτός ο δάσκαλος είναι τελικά επισήμιος, όχι μόνο για το ταϊκοντό, αλλά και για τους μαθητές του και αποτελεί εμπόδιο και στο ίδιο το ταϊκοντό. Γρήγορα ξεφερνιέται, ακόμα και με αυτούς που περιφρονούσε και δεν καταλαβαίνει το γιατί. Θα πρέπει κανείς να διαθέτει ταπεινότητα με τη λιοφροσύνη και να μην τρέχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια άσχημη παροιμία λέει, πάντα υπάρχει ένα υψηλότερο βουνό από σένα. Αλλά ο συνειδητός μαθητής δάσκαλος δεν περιμένει να διδαχθεί μόνο από ανωτέρους. Αντλεί γνώσεις ακόμα και από κατωτέρους. Που συμβαίνει συχνά να δίνουν άθελά τους παραδείγματα με τη συμπεριφορά τους. Ο συνειδητός δάσκαλος ακόμα από μία άσπρη ζώνη μπορεί να διδαχθεί. Και ένα παράδειγμα που θύμισε από ένα μικρό παιδί. Ακόμα και το αδύναμο μυρμήκι μπορεί να διδάξει στον εξελιγμένο άνθρωπο την προνοητικότητα, την εργατικότητα και την προσπάθεια. Η απλότητα είναι αρετή. Το Taekwondo είναι μια διαρκής μαθητεία που αρχίζει κάθε μέρα με εξωτερία και υπάρχουν επίπεδο και δεν τελειώνει ποτέ. Άλλωστε και όταν οι σημαντικές ικανότητες του Taekwondo δεν επιδέχονται άλλη διεύθυνση, υπάρχει το ντο. Το ντο ή το πνεύμα είναι απεριόριστο.
ανεξέλεκτο, και γι' αυτό δύσκολα αποκτάται και βέβαια μόνο από επίλυτους και όχι από τον οποιοδήποτε. Πέντε χρόνια λοιπόν χωρίς τον Σταυροπρωίο, σαν σήμερα ακριβώς και από το αρχείο εδώ του σταθμού ακούσαμε κάποια από τα λόγια του σε μια από τις εκδηλώσεις για το Take Vodo, αν θυμάμαι καλά, μια επίδειξη Take Vodo. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.